Γεια σας, είμαι ο Γιώργος Γεράρδος και σήμερα θα φτιάξουμε μαζί μία πολύ νόστιμη τάρτα με κοτόπουλο, μανιτάρια και λογάδι κίτρινο. Πάμε να δούμε πώς τη φτιάχνουμε. Ξεκινάμε προθερμάνοντας το φούρνο σε 170 βαθμούς. Και πρώτα θα ψήσουμε τη βάση λίγο της τάρτας. Έχουμε μία στρογγυλή βάση τάρτας με αποσπόμενο πάτο, στην οποία θα στρώσουμε ένα φύλλο ζύμης σκουρού. Την ανοίγουμε, αφαιρούμε τη ζελατίνα της και πολύ εύκολα τη στρώνουμε μέσα στο δαψάκι. Με τα χέρια μας φροντίζουμε να πάει παντού η ζύμη και με ένα μαχαίρι κόβουμε ό,τι περισσεύει. Σημαντικό επίσης είναι με ένα πιρούνι να κάνουμε αρκετές τρύπες στη βάση της τάρτας. Έτσι δεν θα μας φουσκώσει και θα στρώσει καλύτερα στο ταψάκι. Πάμε λοιπόν να προψήσουμε τη βάση της τάρτας σε προθερμασμένο φούρνο σε 170 βαθμούς για 10 με 12 λεπτά. Όση ώρα ψήνεται η βάση της τάρτας θα ξεκινήσουμε με τη γέμιση. Έχουμε 300 γραμμάρια μανιτάρια, τα οποία κόβουμε σε λεπτές φέτες. Σε ένα βαθύ τηγάνι βάζουμε 2 κουταλιές της σούπας ελαιόλαδο. Μετά από 10 λεπτά τα μανιτάρια έχουν μαλακώσει πολύ ωραία. Και εδώ θα προσθέσουμε 200 γραμμάρια κοτόπουλο, φιλέτο μπούτι που το έχουμε κόψει σε μικρά κομμάτια. Και για πολύ ωραίο άρωμα και γεύση έχω 2-3 καλοναράκια φρέσκο θυμάρι. Το βάζουμε όπως είναι ολόκληρο μέσα και μετά θα το αφαιρέσουμε. Συνεχίζουμε το σοτάρισμα για άλλα 5-10 λεπτά ώστε να μαγειρευτεί και το κοτόπουλο. Όση ώρα σοτάρουμε το κοτόπουλο μπορούμε να ψιλοκόψουμε τα 3 φρέσκα κρεμμυδάκια. Όπως βλέπουμε, η βάση της τάρτας έχει ψηθεί και έχει πάρει ωραίο χρώμα. Το θυμάρι που βάλαμε στην αρχή πλέον έχει δώσει όλο το άρωμα, οπότε μπορούμε τώρα να αφαιρέσουμε τα κοτσανάκια. Για να ολοκληρώσουμε την γέμιση της τάρτας, σπάμε 2 αυγά. Βάζουμε 100 γραμμάρια κρέμα γάλακτος και το χτυπάμε. Επίσης έχουμε 150 γραμμάρια λογάδι κίτρινο, που με την πλούσια παραδοσιακή του γεύση και με τα χαμηλά λιπαρά ταιριάζει πάρα πολύ σε αυτή τη συνταγή. Το κόβουμε σε κυβάκια. Αφού πια το μείγμα με το κοτόπουλο και τα μανιτάρια έχει λίγο παγώσει, θα ρίξουμε το μείγμα της κρέμας γάλακτος με τα αυγά και το λογάδι κίτρινο. Ανακατεύουμε καλά και τώρα πια μπορούμε να γεμίσουμε την τάρτα μας. Παίρνουμε την ισοψημένη βάση της τάρτας και θα τη γεμίσουμε με το πολύ νόστιμο αυτό μείγμα. Αυτή λοιπόν είναι η γέμιση της τάρτας μας και το λογάδι κίτρινο με την πλούσια παραδοσιακή γεύση και χαμηλά λιπαρά ταιριάζει απόλυτα με αυτή τη συνταγή. Όταν ψηθεί, θα λιώσει και πραγματικά είναι πάρα πολύ νόστιμο. Το μυστικό της γεύσης είναι στη συνταγή του. Το λογάδι κίτρινο φτιάχνεται από 50% εγωπρόβιο και 50% γελατινό γάλα και σημασία δεν έχουν μόνο τα υλικά αλλά και ο τρόπος παρασκευής. Η μυστική του συνταγή. Πάμε να το ψήσουμε. Αυτή λοιπόν είναι η τάρτα μας, είναι έτοιμη. Τάρτα με μανιτάρια, κοτόπουλο και λογάδι κίτρινο. Μια πολύ απλή και εύκολη συνταγή με πολύ χαμηλά λιπαρά. Την αφήνουμε λίγο να κρυώσει και την κόβουμε. Καλή επιτυχία και καλό φαγωτό.